καθήκον να αποσοβήσει τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των τραπεζών. Μάτων αυτών αύξησε σημαντικά τα ποσά που εισπράττουν. Βεβαίως υπάρχει μια συμφωνία όπου δημιουργεί προσκόμματα. Θα επιχειρήσουμε όμως με τις δεδομένες αυτή τη στιγμή θετικές τοποθετήσεις και από τον ILO και τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, αλλά και από όσο γνωρίζω από την πλειοψηφία των Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σε αυτό το κρίσιμο φλέγον ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όλα τα άλλα που έρχονται. Στην κατεύθυνση αυτή, τον κύριο Χαϊκάλη, και να το διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να... Μην πιστέψει και κανείς ότι εγώ ήρθα εδώ για να γίνω νεκροθάφτης της ελπίδας, της κοινωνικής και της πολιτικής αριστεράς, αυτού που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού πρόσφατα στο δημοψήφισμα επικύρωσε. Οικονομίας μέσα σε μία εβδομάδα από σήμερα. Για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την Ελλάδα, αλλά και για... Υπάρχουν περιθώρια. Για τις προαπαιτούμενες δράσεις, αυτά που ψηφίζουμε αυτή τη εβδομάδα και την προηγούμενη, κακά τα ψέματα, τα περιθώρια είναι ελάχιστα. Για την εφαρμογή, για τη σύνταξη και την εφαρμογή της συμφωνίας με το Σεπτέμβρη, περιθώρια υπάρχουν, ακόμα και στο κείμενο αυτό που αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής. Είμαστε σε διαβούλευση με εκπροσώπους των ανέργων που έχουν ήδη πείσαμε και εντάξαμε 115, δηλαδή ένα χρόνο από τότε που αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε. Για παράδειγμα, εγώ όταν διαβάζω στο κείμενο αυτό καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αυτό ακριβώς που αφισβητούν οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Πάει, είναι χειρότερο.